Ο Δήμος Κυρκής θα ασκήσει αγωγή εναντίον της εταιρείας Θεσσαλονίκη Brand ΑΕ για αθέτηση της κοινή συμφωνίας και μάλιστα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Κοινότητας Κυρκής ως προς τους προβλεπόμενους όρους συμμετοχής στο Φεστιβάλ Καντίνας. Ο νόμος εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να καταβάλει το ύμιση των εσόδων από το Φεστιβάλ στην ομάδα Hardware Vivas Κυρκής και προσφέρει αρχικά 1.000 και μετά 1.500 ευρώ στην ομάδα, καθώς εμείς είχαμε άλλα συμφωνήσει και είχαμε αποτυπώσει άλλα στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Κοινότητας. Και μάλιστα συγκεκριμένα, η απόφαση που ήταν ομόφωνη, έλεγε επί λέξη ότι από τα 3 ευρώ εισόδου, το 1,5 ευρώ θα κατευθυνθεί στην ομάδα του Χάρκο. Και η άδεια παραχώρησης, η οποία εκδόθηκε από το Δήμο Κυρκής για τον περιβάλλοντο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου, αλλά και τον εξωτερικό χώρο πάρκινγκ, μνημόνευε τις δύο αυτές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, τις οποίες αποδέχθηκε ο διοργανωτής, έκανε το φεστιβάλ και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία, καθώς είχε αρκετά πολλούς πολίτες και δεν απέδωσε τα νόμιμα στο Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Κυρκής. Και κάτι ακόμη. Αν θυμάστε, στο έγκλημά του είχε υποδείξει αυτός μία μη κερδοσκοπική εταιρεία για να καταβάλει το κάποιο ποσό των εσόδων, την οποία βέβαια εμείς αρνηθήκαμε να χρηματοδοτήσουμε και είπαμε να χρηματοδοτηθεί ο Διοικητικός Σύλλογος Βάσης Κυρκής και από έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι αυτή η εταιρεία είναι εταιρεία η οποία έχει σχέση με τον διοργανωτή. Ναι. Με τον διοργανωτή. Δηλαδή ο Γιάννης κερνάει. Το θέμα είναι ότι δεν δίνει. Άρα λοιπόν ο Δήμος, με απόφαση η οποία θα βγει στο επόμενο, στην επόμενη συνέδρια της Δημοτικής Επιτροπής, θα δοθεί η εντολή στον δικηγόρο να ξεκινήσει τη διαδικασία. Καθώς αναμένουμε την προθεσμία που τον έχουμε τάξει για να ολοκληρώσει την συμφωνία και να πληρώσει τα νόμιμα στη διοίκηση του Γκάσκη.